Και να πάμε τώρα στην πολιτική μας συντάκτρια τη Χρύσα Ρουμελιώτη. Πάμε στην παρουσίαση του ψηφοδελτίου επικρατείας του ποταμιού από τον κύριο Θοδωράκη. Και να κάνω μία διόρθωση σε σχέση με την προηγούμενη σύνδεση. Είδαμε τον κύριο Αλιβιζάτο να κάνει μία δήλωση. Ο κύριος Αλιβιζάτος, Χρύσα, βρίσκεται σε τιμητική θέση στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ποταμιού. Επικεφαλής είναι ο κύριος Διαμαντούρος. Ακριβώς. Επικεφαλής έχει ανακοινωθεί ο επικεφαλής, ο κύριος Νικηφόρος Διαμαντούρος. Πρώτος συνήγορος του πολίτη και για χρόνια Ευρωπαίος διαμεσολαβητή. Σήμερα ανακοινώθηκε πρώτος, επειδή ακριβώς είναι στην τελευταία τιμητική θέση ο κύριος Νίκος Αλιβιζάτος, συνταγματολόγος, ο οποίος είχε προταθεί από το ποτάμι και για την Προεδρία της Δημοκρατίας την περασμένη χρονιά, στο τέλος της περασμένης χρονιάς. Μεταξύ των υπολείπων ο κύριος Κακαζούλης, ο κύριος Κόκκος, ο κύριος Κυλακάκης, η κυρία Λένια Μυριβίλη, ο κύριος Βλάχος και η συνάδελφος Γιάννα Μπάλη. Ο Θόδωρος Θεοδωράκης, βέβαια, σε αυτό το οποίο επικεντρώνει σε ό,τι αφορά το ψηφοδέλτιο επικρατείας, είναι ότι είναι άνθρωποι που είναι ικανοί και γνώστες στο αντικείμενό τους, άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να κυβερνήσουν τη χώρα, κάτι το οποίο είναι το ζητούμενο αυτών των εκλογών, το ζητούμενο τις επόμενες μέρες για την Ελλάδα. Τώρα, βέβαια, αυτό εκεί που το οποίο επικεντρώνει στην προετοιμασία του για το αποψινό debate. Θέλει να μιλήσει όσο πιο πολύ και όσο πιο απλά γίνεται για τις θέσεις του ποταμιού, ώστε να ακουστεί από τους πολίτες. Δεν θεωρεί ότι οι προσωπικές αντιπαράθεσεις έχουν θέση σε αυτό το debate. Θεωρεί ότι πρέπει να γίνει μια γόνιμη επικοδομητική συζήτηση πάνω στις και στα φλέγοντα ζητήματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο σήμερα, ούτως ώστε να του δοθεί ευκαιρία, παρά το γεγονός ότι είναι μια πολύ σύντομη προεκλογική προεκλογικό διάλογο, να ενημερωθεί και να αποφασίσει για το, με βάση αυτό το κριτήριο για το ποια θα πρέπει να είναι η διακυβέρνηση τη χώρα την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Και προς τι θα πρέπει να πάει. Χρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.